Το Άγιον Όρος έχει ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, γιατί διασώζει ένα πολύ μεγάλο αριθμό τοιχογραφημένων συνόλων, φορητών εικόνων και εικονογραφημένων χειρογράφων. Οι εσωτερικές επιφάνειες στα καθολικά, δηλαδή στους κεντρικούς ναούς των μοναστηριών, στα κυριακά και στις τράπεζες, στα παρεκκλήσια και στις φιάλες, είναι κατάγραφες με τοιχογραφίες. Υπολογίζεται ότι στο σύνολό τους οι εικονογραφημένες επιφάνειες καλύπτουν 100.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι φορητές εικόνες είναι γύρω στις 20.000 και τα χειρόγραφα που κοσμούνται με μικρογραφίες ξεπερνούν τα 800. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι σύγχρονοι αγιογράφοι, μοναχοί, είναι μια αξιόλογη παρουσία στο νεοελληνικό εικαστικό χώρο που ανάγουν τις αρχές τους στην περίοδο της υπεροχής της κριτικής σχολής, 16ος και 17ος αιώνας, και τα έργα τους αποτελούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανώθευτη επιβίωση της μεταβυζαντινής τέχνης. Από τον 11ο, το 12ο και το 13ο αιώνα, οι τοιχογραφίες που διατηρούνται είναι μόνο λίγα υπολείμματα, γιατί οι διάφορες καταστροφές και κυρίως οι ανακαινήσεις έχουν εξαφανίσει στο σύνολό τους σχεδόν τη μνημιακή ζωγραφική των αιώνων αυτών. Στα τέλη του 13ου και του 14ου αιώνα ακμάζει η λεγόμενη Μακεδονική Σχολή με κέντρο τη Θεσσαλονίκη και οι Αγιορείτες καλούν τους ζωγράφους της σχολής αυτής να διακοσμήσουν τους ναούς του Αγίου Όρους. Τότε εικονογραφούνται το Πρωτάτον, το Καθολικό της Μονής Μεγής της Λαύρας, το Καθολικό της Μονής Βατοπεδίου, το Καθολικό της Μονής Χελανταρίου, η Τράπεζα και ο Κημητηριακός Ναός της ίδιας Μονής και το Καθολικό της Μονής Παντοκράτορος. Στην κορυφή της πλούσιας σειράς από ποιοτική άποψη στέκονται οι τοιχογραφίες του Πρωτάτου, γιατί δεν είναι μόνο έργα μιας μεγάλης εποχής της βυζαντινής ζωγραφικής, αλλά ταυτόχρονα ο καλλιτέχνης που τοιχογράφησε το ναό είναι πολύ μεγάλος δημιουργός. Πρόκειται για τον Μανουήλ Πανσέλινο, τον εκ Θεσσαλονίκης, έναν από τους μεγαλύτερους ζωγράφους του μεσαιωνικού ελληνισμού. Η καλλιτεχνική βούληση στα έργα της Μακεδονικής Σχολής εξαίρει με ιδιαίτερη έμφαση το ανθρώπινο πάθος και εκφράζεται με τόνους ρεαλιστικούς. Οι μορφές που συχνά είναι έξοχα πορτρέτα κινούνται δυναμικά στο χώρο. Οι συνθέσεις οργανώνονται σε μεγαλόπρεπα σύνολα, ο χώρος διευρύνεται, τα ρούχα αποκτούν εκφραστική σημασία και τα χρώματα είναι πλούσια και φωτεινά. Η εποχή αυτή είναι η μία από τις δύο μεγάλες εποχές της ζωγραφικής στο Άγιον Όρος. Η δεύτερη θα έρθει δύο αιώνες αργότερα, το 16ο αιώνα, με το Θεοφάνη και τους υπόλοιπους ζωγράφους της κριτικής σχολής, που κύρια χαρακτηριστικά της έχει τις ψηλόλιγνες μορφές, την ευγένεια και αρχοντιά στις τάσεις και τις κινήσεις, τη ρυθμική οργάνωση της σύνθεσης, τα λιπόσαρκα συχνά σκυθρωπά πρόσωπα, την αυστηρή εικονογραφία και γενικά τον ασκητικό χαρακτήρα. Σε αντίθεση με την παλαιολόγια τέχνη, η ζωγραφική αυτή είναι πολύ πιο λιτή, πιο ήρεμη, πιο
πιο ισορροπημένη και πιο ρυθμική. Η αλλαγή αυτή, όπως γράφει η Αγάπη Καρακατσάνη, υπαγορεύτηκε από την Εκκλησία που είχε και τη δύναμη, σαν θρησκευτική και πολιτική κεφαλή των υποδούλων, να την επιβάλλει τόσο ολοκληρωτικά και το κυριότερο τη διάθεση. Ο συντηρητισμός και η αδιάλακτη θέση του Γενναδίου, πρώτου Πατριάρχη μετά την άλωση σε θέματα Ορθοδοξίας, είναι γνωστά και χαρακτηριστικά για το γενικό πνεύμα της Εκκλησίας. Οι λόγοι αυτής της εκκλησιαστικής πολιτικής είναι πολλοί και μερικοί από αυτούς έχουν άμεση σχέση με τα τελευταία χρόνια ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο κλήρος τότε αντιμετώπιζε εχθρικά τις προσπάθειες των αυτοκρατόρων για την ένωση με τη Δυτική Εκκλησία και ακόμα δεν έβλεπε πολύ ευνοϊκά τον πιο ελεύθερο χαρακτήρα που είχε το ρεύμα της τέχνης που ευνοούσε το αυτοκρατορικό περιβάλλον. Εξάλλου, πάντα στο παλάτι και όχι στο Πατριαρχείο γινόταν η γόνιμη επαφή της Βυζαντινής τέχνης με την αρχαία. Με την άλωση, η επίσημη εκκλησία απέμεινε μοναδικός ηγέτης των υποδούλων και, σύμφωνα με τη Βυζαντινή παράδοση, ο μοναδικός ρυθμιστής στα θέματα τέχνης. Η τέχνη, απόλυτα δεμένη με το δόγμα, έπρεπε να επιστρέψει στην παλιά παραδοσιακή αυστηρότητα, να καθαριστεί από κάθε προέλευσης ξένα στοιχεία και το κυριότερο να προφυλαχτεί από κάθε δυτική διείσδυση που θα αλλίωνε τη γνησιότητά της και που ίσως θα είχε σοβαρότερες επιπτώσεις. Σε αυτό το έργο, πρωταρχικό ρόλο πρέπει να είχε το Άγιον Όρος με το κύρος που ακτινοβολούσε, τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς που φύλαγε από το παρελθόν και τέλος με την οικονομική δυνατότητα που το επέτρεπε να συνεχίσει τις παραγγελίες εικόνων και τοιχογραφιών. Στην Κρήτη, η Βενετοκρατία, σε αντίθεση με τις τουρκοκρατούμενες περιοχές, εξασφαλίζει στους ζωγράφους θρησκευτική και επαγγελματική ανοχή και οπωσδήποτε ωφέλειες υλικές και πνευματικές, εξαιτίας της άνεσης με την οποία μετακινούνται στις υπόλοιπες περιοχές και την ίδια τη Βενετία. Ιδιαίτερα από την Κωνσταντινούπολη, από το πρώτο ακόμα μισό του 15ου αιώνα, φτάνουν και εγκαθίστανται πολλοί ζωγράφοι, οι οποίοι ανανεώνουν την επαρχιακή ζωγραφική της Κρήτης με την παλαιολόγια παράδοση της πρωτεύουσας και ανεβάζουν την ποιότητα της τέχνης. Μετά την άλωση, οι καλλιτέχνες που καταφεύγουν στην Κρήτη είναι πολύ περισσότεροι και από όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας. Στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, μέσα σε αυτό το καλλιτεχνικό κλίμα, η Βυζαντινή τέχνη συνεχίζει να ακμάζει στη Μεγαλόνισο με ποικίλες συμβολές από τους νεοφερμένους και γύρω στα 1500 αποκρισταλώνει τα βασικά στοιχεία της τεχνικής, της τεχνοτροπίας και της εικονογραφίας η κρητική σχολή. Το Άγιον Όρος, το οποίο πάντοτε επιλέγει και μετακαλεί τους καλύτερους ζωγράφους, όπως στα παλαιολόγια χρόνια κάλεσε τους ζωγράφους της Θεσσαλονίκης για τη διακόσμηση των ναών του, έτσι και δύο αιώνες αργότερα, το 16ο αιώνα, καλεί τους άριστους της εποχής. Απευθύνεται στους καλλιτέχνες της κρητικής σχολής και η ζωγραφική του Αγίου Όρους γνωρίζει τότε, δηλαδή το 2ο και 3ο τέταρτο του 16ου αιώνα, τη δεύτερη μεγάλη ακμή, που τη φορά όμως αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί το Άγιον Όρος, που από την εποχή των παλαιολόγων έχει καταστεί στη συνείδηση των Ελλήνων προπύργιο της Ορθόδοξης πίστης, μετά την άλωση έχει ανυψωθεί σε πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο ολόκληρου του υπόδουλου ελληνισμού. Καθώς οι Τούρκοι το αφήνουν ελεύθερο και δέχεται πλούσιες δωρεές ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας και Ελλήνων ιεραρχών, συγκεντρώνει τους καλύτερους καλλιτέχνες, το κύρος του μεγαλώνει, ασκεί μια αναμφισβήτητη γοητεία σε όλα τα έθνη της Ορθοδοξίας και η ζωγραφική που αναπτύσσεται εκεί το 16ο αιώνα γίνεται πρότυπο για όλους τους Ορθόδοξους λαούς. Αποβαίνει η επίσημη τέχνη, αυτή που μένει πιστή στο δόγμα και τις αισθητικές αξίες της ελληνικής Ορθόδοξης παράδοσης. Την εποχή αυτή εμφανίζεται ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης, ο Θεοφάνης Τρελίτζας, ο επιλεγόμενος Μπαθάς, που δίνει στην κρητική σχολή την κλασική της μορφή, κυριαρχεί στη θρησκευτική ζωγραφική του 16ου αιώνα,
και το έργο του έχει καθοριστική σημασία για το Άγιον Όρος και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Τα έργα του μάλιστα αποκτούν από νωρίς αξία προτύπων για τους μεταγενέστερους. Ο Θεοφάνης προέρχεται από το καλλιτεχνικό περιβάλλον του Ηρακλείου. Έργα του όμως στην Κρήτη δεν έχουν εντοπιστεί, γιατί δούλεψε κυρίως στο Άγιον Όρος. Το 1527 πρέπει να είχε τη φήμη σπουδαίου ζωγράφου, γι' αυτό τον προσκαλούν στα Μετέωρα, όπου διακοσμεί με τοιχογραφίες το μικρό καθολικό της μονής του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά. Την εποχή αυτή είναι ήδη μοναχός και έχει δύο παιδιά από ένα γάμο για τον οποίο δεν ξέρουμε τίποτα. Στη συνέχεια πηγαίνει στο Άγιον Όρος με τα δύο παιδιά του, που θα γίνουν και αυτοί ζωγράφοι, και εικονογραφεί στα 1535 το μεγάλο καθολικό της μονής Μεγής της Λαύρας. Στα 1543 εγκαθίσταται στις Καριές και μετά δύο χρόνια, στα 1545, διακοσμεί μαζί με το γιο του Σιμεών το καθολικό της μονής Σταυρονικήτα. Στα τέλη του 1558 ή τις αρχές του 1559 επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου σε λίγο πεθαίνει. Στη μονή Μεγής της Λαύρας ο Θεοφάνης διακοσμεί με τοιχογραφίες το καθολικό, το ναό δηλαδή που έκτισε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης το 10ο αιώνα και τοιχογράφησε γύρω στα 1300 ο περίφημος Πανσέλινος. Στα 1535 ωστόσο, με χορηγία του Μητροπολίτη Βερίας με όφη του, γίνεται από το Θεοφάνη νέα εικονογράφηση του ναού. Δυστυχώς οι τοιχογραφίες, το μεγαλύτερο μέρος, έχουν επιζωγραφίσεις. Στις καθαρισμένες όμως τοιχογραφίες του βόρειου χορού βλέπει κανείς καθαρά την υψηλή ποιότητα της δουλειάς του Θεοφάνη. Οι ζωγραφικές αρετές του Θεοφάνη προσαρμόζονται στην μνημιακή ζωγραφική της τοιχογραφίας. Κατανέμει τέλεια τους εικονογραφικούς κύκλους και δημιουργεί ήρεμες, ισορροπημένες συνθέσεις υψηλής χρωματικής ευαισθησίας. Η τοιχογραφική διακόσμηση της Λαύρας, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο μελετητής του Θεοφάνη, ακαδημαϊκός Μανώλης Χατζηδάκης, με τη λογική κατανομή και πληρότητα των εικονογραφικών κύκλων, το θεματικό πλούτο στην εικονογραφία, καθώς και με την εξαίρετη καλλιτεχνική ποιότητα, αποτελεί ένα κατόρθωμα για την εποχή. Γι' αυτό θα υψωθεί και θα παραμείνει η ζωγραφική αυτή πρότυπο διακοσμήσεως μοναστηριακού ναού για τις Ορθόδοξες χώρες. Ο Θεοφάνης όμως ήταν και ζωγράφος φορητών εικόνων. Στη Λαύρα λοιπόν, μαζί με το καθολικό, ζωγράφισε και το εικονοστάσι από το οποίο σώζονται 11 σκηνές από το 12ο και από τις δεσποτικές οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Πρόκειται για ένα σύνολο λαμπρών εικόνων από τις πιο ωραίες του 16ου αιώνα, στις οποίες χαίρεται κανείς τα φίνα χρώματα, την άψογη τεχνική εκτέλεση και τον μνημιακό τους χαρακτήρα. Τέλος, προτού εγκαταλείψει κανείς τη μονή Μεγής της Λαύρας, πρέπει να σταθεί στην τράπεζα της μονής. Οι εσωτερικές επιφάνειες και η πρόσωψη είναι διακοσμημένες με τοιχογραφίες που παρουσιάζουν στην τεχνική και την εικονογραφία θεοφάνιο χαρακτήρα. Γι' αυτό πιστεύεται ότι όταν ο Θεοφάνης ζούσε στη μονή, πήρε μέρος στη διακόσμηση.
Τα περισσότερα καθολικά και παρεκκλήσια των αγιορητικών μονών υπήρχε μια σειρά από εικόνες που αποτελούσαν τη σύνθεση της λεγόμενης Μεγάλης Δεήσεως. Οι εικόνες αυτές ήταν μεγάλων συνήθως διαστάσεων και παρίσταναν τον Ιησού κατενόπιον και εστραμμένους προς αυτόν εις στάσιν δεήσεως, τη Θεοτόκο, τον Πρόδρομο, τους Αρχαγγέλους και τους Αποστόλους. Τη σειρά των εικόνων αυτών τοποθετούσαν στο άνω μέρος του τέμπλου, συνήθως πάνω από το 12ο, και έτσι συνέχιζαν την παλαιότερη βυζαντινή παράδοση, ιδίως των χρόνων των παλαιολόγων. Μετά το 18ο αιώνα, όταν τα παλιά τέμπλα αντικαταστάθηκαν με καινούρια, καμωμένα από υπηρώτες ταγιαδόρους, η ιδέα της Μεγάλης Δεήσεως είχε ατονίσει, και έτσι στα καινούρια τέμπλα, αν και συνήθως τεράστια, δεν υπήρχε θέση για τη σειρά των εικόνων αυτών. Έτσι, η Μεγάλη Δέηση ή τοποθετήθηκε στο πίσω μέρος του τέμπλου ή διεσπάρει στα παρεκκλήσια και άλλα σημεία των ναών. Στα 1542 ο Θεοφάνης βρίσκεται στις Καριές και ζωγραφίζει, όπως φαίνεται από την τεχνική και την τεχνοτροπία, τη θαυμάσια Μεγάλη Δέηση του Πρωτάτου. Από τη Μεγάλη Δέηση του Πρωτάτου σήμερα σώζονται μόνο 7 εικόνες. Ο Χριστός, η Παναγία, ο Πρόδρομος, δύο Αρχάγγελοι και οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, που ο Μανώλης Χατζηδάκης πρώτος αποδίδει στο Θεοφάνη. Στις εικόνες αυτές, γράφει, διακρίνουμε τον τυπικό χαρακτήρα της κριτικής ζωγραφικής των μέσων του 16ου αιώνα. Με σκληρές εναλλαγές στη φωτεινότητα και στην ποιότητα των τόνων, πλάθεται με ζωηρότητα ο όγκος της μορφής που κλίνεται με έντονα και συγκεκριμένα περιγράμματα όχι μόνο στην εξωτερική περιφέρεια αλλά και στην πλαστική δήλωση της ανατομίας του προσώπου. Οι μικρότερες, δηλαδή οι πλαστικές εξάρσεις, οι μύες του λαιμού, τα ζυγωματικά, η μύτη, οι κρανιακές εξοχές περιγράφονται με λεπτές σε ελαφρά βαθύτερο χρώμα, σφιχτές αλλά εύκαμπτες γραμμές ώστε η ανάγλυφη σάρκα να παραμένει χυμώδης. Η πτυχολογία βρίσκεται στο ίδιο γραμμικό πνεύμα, αλλά περισσότερο σχηματική δηλώνεται με ευθείες και τεθλασμένες σε βαθύτερο τόνο. Οι καμπύλες είναι λίγες ή λείπουν εντελώς. Στενότερες ή πλατύτερες φωτεινές ταινίες φανερώνουν την ακμή της πτυχής. Διαγράφονται έτσι σχήματα γεωμετρικά μάλλον επίπεδα, που αποδίδουν εν τούτης την κίνηση και τη στάση των μελών του σώματος που καλύπτουν με ευρυθμία. Ο τεχνικός αυτός τρόπος για την απόδοση του προσώπου και της πτυχολογίας είναι τυπικός για την κριτική ζωγραφική των μέσων του 16ου αιώνα. Η εφαρμογή όμως της τεχνικής αυτής δεν είναι εντελώς ομοιόμορφη σε όλα τα ομοειδή έργα της εποχής. Εδώ, στις εικόνες του Πρωτάτου, η σάρκα χάνει το χυμό της και οι μορφές γίνονται ακόμα γραμμικότερες, πιο κοπτικές, όπως θα έλεγε ο Παναγιώτης Δοξαράς, χωρίς γι' αυτό να ελαττώνεται η πλαστικότητα του όγκου τους. Η σιλουέτα είναι ψηλόστενη και λιγερή, και η κεφαλή με το μεγάλο κρανίο, στηριγμένη σε ψηλό λαιμό με ώμους που πέφτουν, μοιάζει ευκίνητη. Ο Πέτρος, με στενόμακρο σώμα και πρόσωπο αποστεωμένο, με κοφτά επίπεδα, έχει το βλέμμα αυστηρό και με αμεσότητα ατενίζει το θεατή. Αυτή άλλωστε η σταθερή και συγκεκριμένη ματιά χαρακτηρίζει τόσο τη σειρά του Πρωτάτου όσο και τα έργα των κριτικών τοιχογράφων. Και από τεχνική άποψη και από την άποψη του ήθους και του τύπου ξαναβρίσκουμε τα ίδια πρόσωπα στις τοιχογραφίες του Θεοφάνη.
Το 1545 ο Θεοφάνης με το γιο του Σιμεών βρίσκονται στη νεοειδρυμένη Μονή Σταυρονικήτα, όπου τοιχογραφούν το Καθολικό. Η ζωγραφική εδώ παρουσιάζει ένα σταθμό στην εξέλιξη του στυλ του Θεοφάνη, αλλά ταυτόχρονα παρατηρεί κανείς παραστάσεις όχι τόσο υψηλής ποιότητας, γιατί προφανώς τα τμήματα αυτά τα δούλεψε ο γιος του Σιμεών. Ωστόσο, στα τμήματα που με ασφάλεια διακρίνεται το χέρι του Θεοφάνη, όπως παραδείγματος χάρη οι θαυμάσιοι προφήτες στον Τρούλο, η κοίμηση της Παναγίας κλπ, βλέπει κανείς την όριμη τέχνη του Θεοφάνη και ταυτόχρονα μια μεγαλύτερη εξοικείωση με την παλαιολόγια μακεδονική ζωγραφική, με την οποία ο Θεοφάνης στο Πρωτάτο, στο Βατοπέδι ή στο Χελαντάρι ερχόταν σε άμεση επαφή. Στο Καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα, όλες οι τοιχογραφίες έχουν πρόσφατα συντηρηθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία και ο προσκυνητής χαίρεται μαζί με τους μοναχούς στην πρώτη του λάμψη το κατάγραφο με ζωγραφική του Θεοφάνη εσωτερικό ενός μοναστηριακού ναού. Επίσης, στη Μονή Σταυρονικήτα, ο Θεοφάνης με το γιο του Σιμεών θα τοιχογραφήσουν την τράπεζα, σώζοντα οι παραστάσεις στην Κόνχη και λίγες μορφές στο νότιο τοίχο και το μισό παρεκκλήσι του προδρόμου, καθώς και τις φορητές εικόνες για το εικονοστάσι. Από τις εικόνες, οι οποίες έχουν και αυτές συντηρηθεί, σώζεται ένα πλούσιο σύνολο. 15 εικόνες με σκηνές από το 12ο, 5 πρωτομές Αποστόλων από τη Μεγάλη Δέηση, 2 δεσποτικές του Χριστού και της Παναγίας και ένα δημόθυρο με τον Ευαγγελισμό. Στα δύο φύλλα του δημόθυρου έχουν ζωγραφιστεί η Παναγία στο δεξιό και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στο αριστερό, όρθιοι, σε στάσεις λειτουργικές και επίσημες. Οι αναλογίες των μορφών και οι στάσεις τους καθορίστηκαν από τις διαστάσεις και το σχήμα του δημόθυρου. Γι' αυτό και οι δύο μορφές είναι δυσανάλογα ψηλόλιγνες, καθώς και τα δύο φύλλα του δημόθυρου είναι ψηλόστενα και σχηματίζουν στο επάνω μέρος ένα τόξο. «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σύ εν γυναιξή, πνεύμα Άγιον, αχτίδα από θείο φως και ολόλευκο περιστέρι κατευθύνονται προς το μέρος της». Εκείνο όμως που κάνει αυτή την εικόνα να ξεχωρίζει είναι η βαθιά αρμονία και η μοναδική τελειότητα στο πλάσιμο των μορφών, την απόδοση του ύφους, όπως και η ευαισθησία στο συντέριασμα μορφών και κτισμάτων. Στη γέννηση κυριαρχεί σε όλο το ύψος και πλάτος της εικόνας ένα πέτρινο, πρισματικό και γυμνό χρυσοκίτρινο βουνό. Εκτός από δύο ήμερα ζώα, που από το βάθος της σπηλιάς ζεσταίνουν το βρέφος με την ανάσα τους, η μητέρα και το παιδί είναι μόνοι στη μέση της εικόνας. Στις πλαγιές όμως και στη ρίζα του βουνού είναι ιστορημένες όλες οι σκηνές από τα Ευαγγέλια και τα Απόκριφα που συνδέονται με τη γέννηση. Η σύνθεση της υπαπαντής, τέλεια μελετημένη ως την πιο μικρή λεπτομέρεια, έχει ένα κυματιστό αδιάσπαστο ρυθμό που τον μπλέκουν η εναλλαγή των λιγοστών χρωμάτων, πράσινα και κόκκινα στα ημάτια, η κίνηση της κάθε μορφής λιτή και μεστή, καθώς και η επανάληψή της σε παραλλαγές από όλες σχεδόν τις μορφές. Στη βάπτιση την εικόνα διακρίνει η απόλυτα κλειστή ισορροπημένη σύνθεση, η περίτεχνη ρυθμική εναλλαγή μορφών, ρυθμού και χρωμάτων και η σοφή πολύπλοκη απόδοση των προσώπων. Εικονογραφικές ιδιοτυπίες δεν υπάρχουν. Η βάπτιση εικονίζεται λιτά, χωρίς δευτερεύουσες σκηνές, όπως τη μεταβυζαντινή περίοδο και σε πολλές παλαιολόγιες εικόνες. Τον ίδιο τύπο με ελάχιστες μερικές φορές διαφορές χρησιμοποίησε ο Θεοφάνης και στις τοιχογραφίες του.
Στην κορυφή του όρου Σταβόρ, που έχει σχήμα τέλεια σχεδόν πυραμίδας, μέσα σε φωτεινή στρογγυλή δόξα, στέκει ο Χριστός ντυμένος στα ολόλευκα και ευλογεί. Η σύνθεση ακολουθεί πιστά στη διάταξη των μαθητών την περικοπή του Λουκά. Εικονίζει τους μαθητές την κρίσιμη στιγμή του θάμπους. Η απεικόνιση των μαθητών σε αυτές τις εξαιρετικά κινημένες τάσεις υιοθετείται από την εποχή των παλαιολόγων και χρησιμοποιείται ακριβώς σε όλη τη μεταβυζαντινή εποχή. Αριστερά ο Χριστός με πρόσωπο θλιμμένο απλώνει το δεξί χέρι και ευλογεί το Λάζαρο που φαίνεται ορθώς στον ανοιγμένο τάφο του τυλιγμένο στις κυρίες. Στα πόδια του Χριστού είναι πεσμένες οι δύο αδελφές του νεκρού Μάρθα και Μαρία με βαθιά αποτυπωμένη στο πρόσωπό τους την έκφραση Πένθους και Οδύνης. Στη Σταύρωση η σύνθεση εξαιρετικά λακωνική και αυστηρά ρυθμική δεν περιγράφει τη σκηνή αλλά απεικονίζει την ουσία της. Στην εικόνα δεσπόζει το νεκρικό κρεβάτι, στολισμένο με πλούσια ποδέα, όπου αναπαύεται η Παναγία με τα χέρια σταυρωμένα. Πίσω από το νεκρικό κρεβάτι και στη μέση ακριβώς, στέκει ο Χριστός με το σώμα σε περίεργη στροφή προς τα δεξιά, προς την κεφαλή της μητέρας του. Στα χέρια του, απλωμένα στην ίδια κατεύθυνση, κρατεί την ψυχή της, που έχει τη μορφή φασκιωμένου μωρού με τα χέρια σταυρωμένα. Η εικονογραφία της κοιμήσεως αποκρισταλώθηκε τη Μεσοβυζαντινή εποχή. Την ίδια εποχή στο Άγιον Όρος εκτελούνται και πολλές άλλες τοιχογραφίες που έχουν άμεση σχέση με το έργο του Θεοφάνη. Από το μεγάλο αριθμό των τοιχογραφιών αυτών, καλύτερα διατηρείται η διακόσμηση της Μονής Δοχειαρίου. Η εκτεταμένη εικονογραφική κύκλη του κυρίως ναού, της Λυτής και του Εξονάρθικα δίνουν την εντύπωση, καθώς δεν έχουν δεχτεί επιζωγραφήσεις, ότι έχουν εκτελεστεί πρόσφατα. Ιδιαίτερα στην ευρύχωρη ολόφωτη Λυτή, όπου η μεγαλειώδη σύνθεση της ρίζας του Ιεσέ καταλαμβάνει το μισό περίπου βόρειο τοίχο, και στις υπόλοιπες επιφάνειες εικονογραφούνται σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη, ο Ακάθιστος Ύμνος, ο Χριστός ως Άμπελος, ο Άγιος Νικόλαος, οι Αρχάγγελοι, η Θεοτόκος κλπ. Η εικόνα της ζωγραφικής του κύκλου του Θεοφάνη παρουσιάζεται με εξαιρετική ενάργεια και αποτελεί ίσως την πιο εντυπωσιακή παρουσία, ώσπου τουλάχιστον να συντηρηθεί το καθολικό της Μεγίστης Λαύρας της κριτικής σχολής στο Άγιον Όρος. Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι και στη Μονή Διονυσίου η τοιχογράφηση του ζωγράφου Τζόρτζη στο καθολικό και στο βόρειο τοίχο της τράπεζας αποτελεί μια επιβλητική υψηλής ποιότητας παρουσία της ίδιας σχολής. Τέλος, πρέπει να μνημονευτεί ο Φράγκος Κατελάνος από τη Θήβα, ο οποίος εικονογραφεί στα 1560 το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στο καθολικό της Μεγίστης Λαύρας. Χαρακτηριστικά της τέχνης του είναι η αφηγηματικότητα, το πλήθος των προσώπων που κινούνται, η προτίμηση στις έντονες χρωματικές αντιθέσεις και τα πολλά αρχιτεκτονήματα που συχνά γεμίζουν ασφυκτικά το βάθος. Σε αντίθεση με το ήρεμο ύφος του Θεοφάνη, ο Κατελάνος εκφράζει μια τάση προς τον μπαρόκ. Ενώ όμως στις συνθέσεις αντλεί στοιχεία από ιταλικά εργαστήρια,
αυτής μεμονωμένες μορφές που δεν μπορεί να έχει δυτικά πρότυπα, είναι συντηρητικός και έχει και αυτός άμεση σχέση με το Θεοφάνη και δίκαια κατατάσσεται και αυτός στην κριτική σχολή. Η άλωση της πόλης και η τουρκοκρατία χάρισε στον ελληνισμό την πικρά εξαγορασμένη συνείδηση του έθνους και της ιστορικής του συνέχειας. Οι υπόδουλοι Ορθόδοξοι και κυρίως οι Έλληνες, συσπηρωμένοι γύρω από το μόνο θεσμό που είχε απομείνει, την Εκκλησία και τον Πατριάρχη, κατάλαβαν πως για να επιβιώσουν έπρεπε να στραφούν στο παρελθόν τους, να το σπουδάσουν, να το στοχαστούν. Και για πολλά χρόνια η συνείδηση του ξεχωριστού γένους, η νοπή μνήμη της άλωσης που την έβλεπαν σαν θεία τιμωρία για τα πολλά τους αμαρτήματα και η θαυματουργή ελπίδα για την ανάσταση του γένους κράτησαν τους Έλληνες απόλυτα δεμένους με το παρελθόν. Και αυτή τη σχέση με το παρελθόν κατά την εποχή της επιστροφής στο γνήσιο βυζαντινό ύφος, στο ύφος της ακμής της βυζαντινής αυτοκρατορίας, θα μαρτυρεί και θα εκφράζει η κριτική σχολή αγιογραφίας που τελικά διαμορφώθηκε και καθιερώθηκε στο όρος με κορυφαίους εκπροσώπους τον Τζόρτζι, τον Φράγκο Κατελάνο, τον Εφρόσινο και το μοναδικό και μεγάλο δάσκαλο στη λίστα, Θεοφάνη.